Διάλογος ανάμεσα σε μένα και σε μένα. Σου είπα λίγησα και είπες μη θλίβεσαι. Απογοητεύσου ήσυχα. Ήρεμα δέξου να κοιτάς σταματημένο το ρολόι. Λογικά απελπίσου πως δεν είναι ξεκούρδιστο ότι έτσι δουλεύει ο δικός σου χρόνος. Και αν έφνεις τύχη να σαλέψει κάποιος λεπτοδείκτης, μη ρίψω κινδυνέψεις να χαρείς. Η κίνηση αυτή δεν θα είναι χρόνων. Θα είναι κάποιον ελπίδων προσδοκίες. Κατέβα σοβαρή. Νυφάλια αυτοεκθρονή σου από τα χίλια σου παράθυρα. Για ένα μήπως τ' άνοιξες. Και αυτοξεχάσου εύχαρης. Ό,τι είχες να πεις για τα φθινόπορα, τα κύκνια, τις μνήμες, οι δρορροές των ερώτων, την αλληλοκτονία των ωρών, των αγαλμάτων, τη φερεγγιότητα. Ό,τι είχες να πεις για ανθρώπους που σιγά σιγά λυγίζουν. Το είπες. Καλησπέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Τσολίγκα και σας καλωσορίζω εκ μέρους όλου του πάνελ στην πρώτη παρουσίαση του έργου της Δέσποινας Παπαστάθη, Κική Δημουλά, Αχθοφόρος Μελαγχολίας, Ποίηση και Ποιητική του Πένθους. Ένα ακόμη ποίημα. Τα πάθη της βροχής. Εν μέσω λογισμών και παραλογισμών άρχισε και η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα με αυτόν τον νικημένο πάντα ήχο σι, σι, σι. Ήχος συρτός, συλλογιστός, συνέρημος. Ήχος κανονικός, κανονικής βροχής. Όμως ο παραλογισμός άλλη γραφή και άλλη ανάγνωση μου μάθε για τους ήχους. Και όλη τη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή. Σίγμα πλάι σε γιώτα, γιώτα κοντά στο σίγμα. Κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ. Κάθε σταγόνα και ένα εσύ όλη τη νύχτα. Ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος. Αξιμέρωτος ήχος. Αξιμέρωτη ανάγκη εσύ. Βραδύγλωση βροχή. Σαν πρόθεση ναυαγισμένη, κάτι μακρύ να διηγηθεί και λέει μόνο εσύ, εσύ. Νοσταλγία δυσύλλαβη, ένταση μονολεκτική, το ένα εσύ σαν μνήμη, το άλλο σαν μομφή και σαν μυρολατρεία. Τόση βροχή για μια απουσία, τόση αγρύπνια για μια λέξη. Πολύ με ζάλισε απόψε η βροχή με αυτή τη στιμεροληψία, όλο εσύ, 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 σαν όλα τα άλλα να είναι αμεληταία και μόνο εσύ, εσύ, εσύ. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα αρχίσουμε με τις ομιλίες που, θα μας, που έχουμε την τιμή τώρα να έχουμε κοντά μας εδώ την κυρία Αθηνά Βογιατζόγλου και την κυρία Μέρη Κούβα. Θα αρχίσουμε με την Αθηνά Βογιατζόγλου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια νέας ελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες για τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό, μία φιλολογική βιογραφία του ποιητή Γιώργου Κοτσιούλα και ένα βιβλίο με μελετήματα για την νεοελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα με τίτλο «Συνομιλίες ποιητών». Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέντρος η πρώτη ποιητική της συλλογή με τίτλο «Ερωτοπαίγνια». Ωραία.
Τα υπόλοιπα νεράκια δεν ενοχλούν. Okay. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ξεκινώ λοιπόν. Η Κική Δημουλά είναι η πιο δημοφιλή στο ευρύ κοινό Ελληνίδα ποιήτρια. Δημοφιλέστερη και από τους άντρες μεταπολεμικούς ομοτέχνους της. Το μυστικό της επιτυχίας της δεν έχει ακόμη πιστικά εντοπιστεί, ενώ και οι μελέτες που έχει εμπνεύσει το έργο της είναι αναντίστοιχες της μεγάλης φήμης της. Ας μην ξεχνάμε ότι αξιώθηκε την τιμή να χρηστεί ακαδημαϊκός, αποκλειστικά και μόνο χάρη στο ισχυρό ποιητικό της εκτόπισμα. Ενώ έχουν γραφτεί πλήθος βιβλιοκρισιών για κάθε μία από τις 14 συνολικά ποιητικές συλλογές της, καθώς και πολλές μελέτες για επιμέρους πτυχές του έργου της, λείπουν οι συνολικές προσεγγίσεις της ποιητικής προσφοράς της. Το βιβλίο της Δέσποινας Παπαστάθη που παρουσιάζουμε σήμερα, απόψε, είναι το δεύτερο κατά σειρά αποκλειστικά αφιερωμένο στη Δημουλά βιβλίο που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το πρώτο ήταν του Κώστα Παπαγεωργίου το 2013. Είναι όμως το πρώτο που αφενός διακρίνεται από μια συνθετική ματιά και αφετέρου τολμά να προτείνει ένα ερμηνευτικό σχήμα προσπέλασης του έργου της ποιήτριας. Το σχήμα αυτό ακούει στο όνομα Ελεγεία Αντιελεγεία ή αλλιώς ποιής και ποιητική του πένθους. Πιθανότατα θα μπορούσαν να προταθούν και άλλα ερμηνευτικά σχήματα για το ξεκλείδωμα του έργου της Δημουλά. Ίσως δηλαδή να μην είναι αυτός ο μόνος μύθος που μας προσφέρει τη δυνατότητα περιήγηση στο λαβύρινθο ενός έργου που εκτείνεται σε 500 ίσως και μάλιστα εκτενή ποίηματα. Ωστόσο, είναι ένας μύθος στέρεος που μας ξεναγεί με διάβια και ερμηνευτική εγκυρότητα στις ατραπούς του, προφυλάσσοντάς μας από το μηνόταρο της παρερμηνίας ή και της ακατανοησίας. Τελειώνοντας την αναγνωστική διαδρομή μας στις 400 σελίδες του βιβλίου της Παπαστάθη, νιώθουμε πλουσιότερη και γεμάτη ερεθίσματα, έχοντας αποκομίσει όχι μόνο γόνιμες απαντήσεις, αλλά και ερωτήματα, που μας σωθούν σε μια νέα ανάγνωση των ποιημάτων. Πράγμα που αποτελεί τον κυριότερο, νομίζω, στόχο τέτοιων εγχειρημάτων, να μας τρέψουν ξανά με μεγαλύτερο ζήλο στο ίδιο το μελετόμενο έργο. Πέρα από τη συνεκτικότητα του ερμηνευτικού σχήματος, το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας περιέχει και ολόκληρη σχεδόν την πέρυτη Δημουλά βιβλιογραφία, καθώς ταχυολογούνται ορισμένες από τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί για το έργο της. Δεν πρόκειται όμως για μια σχολαστική και εν τέλει ανιαρή συσσόρευση κριτικών τοποθετήσεων, αλλά για την οργανική χρήση τους στο κατάλληλο κάθε φορά σημείο της φιλολογικής αφήγησης, έτσι ώστε να ισχυροποιούνται και να εμπλουτίζονται με επιπλέον αποχρώσεις ή επιμέρους ερμηνευτικές αναγνώσεις που προτείνονται. Μια φιλολογική μονογραφία κερδίζει συνήθως τη μάχη ήδη από το ξεκίνημά της. Αναφέρομαι στον πίνακα περιεχομένων, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνεται η ύλη σε κεφάλαια και υποκεφάλαια. Ο μελετητής καλείται μετά το πέρας της έρευνάς του να δώσει μορφή στο χάος της γνώσης, στα δεδομένα που έχει με κόπο και χρόνο συγκεντρώσει. Όπως η επιτυχία μιας μάχης κρίνεται από τη διάταξη του στρατεύματος, έτσι και η ευστοχία ενός βιβλίου κρίνεται από τη διάταξη του υλικού του. Η Παπαστάθη ξεδιπλώνει σωστά τη στρατηγική της, καθώς οι ενότητες στις οποίες χωρίζει το βιβλίο διακρίνονται από μεθοδικότητα και ευρηματικότητα, αναδεικνύοντας μια πληθώρα διαστάσεων του έργου της Δημουλά. Θα σας παρουσιάσω συνοπτικά τη διάρθρωση του βιβλίου και μετά θα επιμείνω σε κάποια σημεία που με ενδιαφέρουν περισσότερο εμένα προσωπικά, μια και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Στη χορταστική εισαγωγή επιχειρείται μια πυκνή περιδιάβαση στην τεράστια διεθνή βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί για το λογοτεχνικό είδος της ελεγείας και της αντιελεγείας. Είδος που εκφράζει το πένθος και τη θλίψη για την απώλεια ενός προσώπου και στοχεύει στην παρηγοριά του κοινού. Η έμφαση δίνεται στο πέρασμα, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, από την παραδοσιακή ελεγειακή ποίηση στη μοντέρνα, που αποκαλείται είτε αντιελεγεία, είτε νεοελεγεία, είτε μεταελεγεία, και η οποία σε αντίθεση με την παραδοσιακή ελεγεία έχει χαρακτήρα αντιπαρηγορητικό, αντιεγκομιαστικό, ενίοτε ακόμη και αντιλογοτεχνικό, δυναμητίζοντας συμβάσεις αιώνων, που αφορούν ακόμα και την πίστη στο Θεό, ο οποίος πλέον αμφισβητείται, αλλά και τις ιεραρχίες των δύο φύλων, καθώς ο ρόλος της γυναίκας αλλάζει και γίνεται πολύ πιο δυναμικός. Ακόμη πιο σημαντική είναι η διάσταση της αντιελεγείας, που αφορά τον προβληματισμό για τη δύναμη που μπορεί να έχει σε σύγχρονη κοινωνία η ποίηση, και μάλιστα η ποίηση του πένθους. Η Παπαστάθη αναφέρεται στο σημείο αυτό στις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του μελετητή Κλίφτον Σπάργο, ο οποίος θεωρεί πως η υποτίμηση της αξίας και της δυνατότητας της ποίησης να προσφέρει παρηγοριά και απαντήσεις στους υπαρξιακούς προβληματισμούς του ανθρώπου για το θάνατο και την έννοια του χρόνου στον 20ο αιώνα, είναι στοιχείο αντιελεγειακό, καθώς απογυμνώνει την ποίηση από την πολιτισμική κληρονομιά της οποίας είναι φορέας. Τέλος και ασφαλώς, η αντιελεγειακή ποίηση αλλάζει εκφραστικά εργαλεία, καθώς πέρα από τον ελεύθερο στίχο επιστρατεύει λογοτεχνικούς τρόπους όπως είναι η αμφισημεία, η ελλειπτικότητα, η ανατροπή της καθιερωμένης σύνταξης και γραμματικής κτλ. Σε αυτή τη νέα μορφή ελεγείας εντάσσεται, όπως δείχνει σε όλη τη διάρκεια
του βιβλίου «Η Μελετήτρια», «Η Ποίηση της Δημουλά», η συγγραφή της οποίας εκτείνεται ως τις πρώτες δύο δεκαετίες του 21ου αιώνα. Στη συνέχεια της εισαγωγής, η Μελετήτρια εξετάζει στο πλαίσιο της γενεαλογικής της οικογένειας τη Δημουλά, δηλαδή στη λεγόμενη δεύτερη μεταπολεμική γενιά, όπου ωστόσο τίνει να εγκαταληφθεί τον τελευταίο καιρό, καθώς οι περισσότεροι μελετητές μιλούν πλέον για μεταπολεμικότητα εν γέννη. Ένα βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε, «Η Έννοια της Γενιάς», του διακεκριμένου ιστορικού της τέχνης Ευγένου Ματιόπουλου, μας καθιστά πλέον ιδιαίτερα προσεκτικούς στη χρήση του όρου γενιά ούτως ή άλλως. Η Παπαστάθη αναφέρει τις ποικίλες περιοδολογήσεις του ποιητικού έργου της Δημουλά που έχουν προταθεί από τους μελετητές και περιγράφει αδρομερώς τον τρόπο με τον οποίο το έργο της έχει συχνά συσχετιστεί ερμηνευτικά με το θάνατο, τη μελαγχολία και το πένθος. Το κύριο μέρος του βιβλίου χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, τα οποία εμπεριέχουν υποκεφάλαια και ενότητες υποκεφαλαίων. Μοιάζει ζαλιστικό, αλλά αντιθέτως το σχήμα αυτό τακτοποιεί ένα ογκώδες υλικό με τρόπο που το καθιστά εύληπτο και ελκυστικό. Έτσι, το πρώτο κεφάλαιο, που επιγράφεται η ποιητική του πένθους στην ποιήση της Δημουλά, χωρίζεται σε τέσσερα υποκεφάλαια που αφορούν πρώτον το εφήμερο σώμα, με θέματα όπως η γύρανση, τα δάκρυα, τα νεκρικά τελετουργικά, το ματαιωμένο ερωτικό βίωμα. Δεύτερον, το συνέστημα, όπου εξετάζονται τα ανάρμοστα με το παραδοσιακό πένθος αισθήματα, όπως η οργή, ο θυμός, η ενοχή. Τρίτον, η τοπιογραφία της φθοράς και του θανάτου, το σπίτι, το αστικό κέντρο, το νεκροταφείο, η αρχαιολογική χώρη, η φύση. Και τέταρτον, η διαβρωτική δύναμη του χρόνου, δηλαδή το φθαρτικό βίωμα της καθημερινότητας, η μνήμη και η λύθη, ο εφιαλτικός χώρος του ονείρου. Το δεύτερο κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο μέρη, την ποιητική αντιθεολογία της Δημουλά και το ρόλο του αρχαιοληνικού μύθου στο έργο της. Αν και δύο μόνο, τα υποκεφάλαια αυτά είναι πλούσια σε υλικό. Στο πρώτο εξετάζεται το εκκλησιαστικό λεξιλόγιο και οι απηχήσεις της υμνογραφίας στην ποιήση της Δημουλά, ο ρόλος της Μάριας Μαγδαληνής, οι απηχήσεις της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης στο έργο της και κυρίως βέβαια τα πάθη του Μη, κατά τη Δημουλά, κατ' ουσίαν Αναστάντος Ιησού. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο μελετώνται οι τρόποι με τους οποίους ο τροϊκός κύκλος και ο κύκλος των Ατριδών έχουν γονιμοποιήσει την έμπνευσή της, αλλά παρουσιάζονται και άλλα μυθικά πλάσματα στο έργο της, όπως είναι ο Κένταυρος, ο Ίκαρος, ο Θησέας. Τέλος, στο τρίτο και προσωπικά για μένα πιο ενδιαφέρον κεφάλαιο, η μελετήτρια εξετάζει τον διάλογο της Δημουλά με τις τέχνες της ποίησης, της φωτογραφίας, της γλυπτικής και της ζωγραφικής. Σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο θα σταθώ για λίγο στη συνέχεια της σημερινής μου παρουσίασης, καθώς δίνει λαβές για ενδιαφέροντες προβληματισμούς και αποτελεί νομίζω ένα μεθοδολογικό πρότυπο που θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για την προσέγγιση και άλλων νεοελλήνων ποιητών στο μέλλον. Η τέχνη της ποίησης διεκδικεί τη μερίδα του λέοντος σε σχέση με τις άλλες τέχνες στην ποίηση της Δημουλά. Πράγμα αναμενόμενο, γιατί τι άλλο θα μπορούσε πιο διακαώς να απασχολεί έναν ποιητή πέρα από την ίδια την τέχνη του. Διαπιστώνουμε διαβάζοντας το αναχείρας βιβλίο ότι τα ποιητικά αυτοσχόλια της Δημουλά είναι πάρα πολλά και διατρέχουν ολόκληρο το έργο της. Η ποίηση δηλαδή είναι μία από τις κυριότερες και πιο γοητευτικές και πολυεπίπεδες ποιητικές ηρωίδες της. Για να ξεκλειδώσει τη δημουλική ποιητική στις ποικίλες διαστάσεις της, η Παπαστάθη σωστά συνεξετάζει τα ποίηματα με τα πεζά κείμενα και τις συνεντεύξεις της ποιήτριας. Καθώς η Δημουλά συχνά αναφέρεται στις απόψεις για την τέχνη της, με τρόπο που ποίηματα και πεζά αλληλοφωτίζονται ευεργετικά. Τα πολυάριθμα ποιητικά αυτοσχόλιά της αφορούν ζητήματα όπως είναι ο ρόλος της ποιήσης και του ποιητή, η αξία του ποιητικού λόγου, η σχέση ποιητή και αναγνώστη, η αυτοκριτική διάθεση του δημιουργού, η σχέση ποιήσης και βίου και επομένως η τέχνη ως αυτοβιογραφία, η ποιήση ως καταγραφή της καθημερινότητας και αιμονική επανάληψη των ίδιων θεμάτων, αλλά και η ποιήση ως τεχνική. Στο ζήτημα αυτό η Δημουλά πρωτοτυπεί ιδιαίτερα, καθώς όχι απλώς χρησιμοποιεί αντισυμβατικά εκφραστικά εργαλεία, όπως είναι η προσωποποίηση αφηρημένων ουσιαστικών, η πρωτότυπη εκμετάλλευση του επιθέτου, η παραγωγή νεολογισμών κτλ. Αλλά και καθιστά τα σημεία στίξης ήρωες των ποιημάτων της, φτάνοντας στο σημείο να τυκλοφορήσει μια ολόκληρη ποιητική συλλογή, Άνω τελεία, την τελευταία της συγκεκριμένα, το 2016. Μιλάει στους στίχους της για τη δύναμη της παρομοίωσης, για τα γραμματικά πρόσωπα, για την αυτονομία των λέξεων. Σχολιάζει ακόμα και τη μεγάλη έκταση των ποιημάτων της, τα αποκαλεί μάλιστα ξυπόλυτα δονκιχωτικά και εκφράζει τη θλίψη της που δεν μπορεί να γράψει μικρά ποιήματα. Τονίζει το χαμηλόφωνο χαρακτήρα της γραφής της σε στίχους όπως «Είναι η φωνή μου ένας αθόρυβος περίπατος μοναχικής γραφής σε βροχερούς αδειόδρομους». Ή στις αρχές του 21ου αιώνα, έχοντας μπει στην τρίτη ηλικία, τονίζει την επιμονή της στο να μιλά για το χρόνο, για το αμήλικτο πέρασμά του, σε δυνατούς αυτοβιογραφικούς στίχους που μοιάζουν αυτοειρωνικοί, αλλά κατά βάθος αναδίδουν μια πεποίθηση στο έργο και την ποιητική αποστολή της. Σας διαβάζω χαρακτηριστικά. «Χρόνε,
Τη διατριβή μου σου υποβάλλω. Με θέμα της εσένα, βασικά. Γιατί αυτό που είμαι τώρα, εσύ το έφτιαξε, το έφτασες εδώ. Φτωχή της φύσης μου, η πόρη. Δεν με έστειλε για ανώτερη αμάθεια στο εξωτερικό. Έμεινα εδώ, στο Νίκη, μιας χαμηλοτάβανης, εσωτερικής πατριδογνωσίας. Όπως εξηγεί στο ξεκίνημα του τρίτου κεφαλαίου η Παστάθη, η τέχνη σε όλες τις μορφές της καλείται να διαδραματίσει το ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στη ζωή και την απώλεια ως άλλο τελετουργικό πένθος. Έτσι, η μελετήτρια επιχειρεί ενδιαφέρουσες αναγνώσεις ποιμάτων για νεκρούς οικείους της Δημουλά, όπως είναι η Οδύση επιτραπέζια λάμπα για ένα θείο της νομικό, ή τα αγκαθαρά ποιμάτα για τον πατέρα, ή τα τρυφερά για τη μητέρα της. Νομίζω θα έχει περισσότερα να μας πει πάνω σε αυτό στη συνέχεια η κυρία Βούβα. Αλλά και συγκλονιστικά ποιμάτα της Δημουλά για νεκρούς εφήβους και νέους προσεγγίζει, εύστοχα η Παπαστάθη. Και τέλος, αυτοελεγίες, στις οποίες η ποιήτρια σκηνοθετεί τον δικό της θάνατο, ακολουθώντας τον Κώστα Καριωτάκη στο κορυφαίο ποίημά του, βέβαια, Δικαίωση, καθώς και τα παραδείγματα ξένων νομοτέχνων της, όπως είναι η Σίλβια Πλάθ, ο Γουάλας Στίβεν ή ο Ρόμπερτ Λόουελ. Γόνιμη είναι και η διερεύνηση της σχέσης της ποίησης της Δημουλά με τη φωτογραφία. Η τέχνη αυτή, η λειτουργία της οποίας, όπως μας θυμίζει η Παπαστάθη, λειτουργεί κατά τη Σούζαν Σόντα ως μεμέντο μόρι, καθώς το πάγωμα της στιγμής μαρτυρεί την ανελαίτη τήξη του χρόνου, ελκύει τη Δημουλά γιατί ανταποκρίνεται ακριβώς στις επίμονες υπαρξιακές αναζητήσεις της. Από τα σχετικά ποιήματά της που εξετάζονται στο βιβλίο θα σταθώ στο σχολιασμό του αποφθεγματικού στίχου «Χρόνος αληθινός σε χρόνο χάρτινο πώς μπήκε». Όπως επισημαίνει η μελετήτρια, ο στίχος αυτός αποδίδει τη λειτουργία της φωτογραφίας, την αποτύπωση δηλαδή μιας στιγμής της πραγματικότητας στο χαρτί, εκφράζοντας έτσι το πέρασμα του χρόνου και υποδηλώνοντας ότι όσα απεικονίζονται έχουν πια χαθεί. Μελετώντας τέλος το έργο της Δημουλά με τις εικαστικές τέχνες, η Παπαστάθη καταπιάνεται με το εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο των λεγόμενων εκφράσεων, δηλαδή της αναπαράστασης με λέξεις ενός πίνακα ζωγραφικής, ενός αγάλματος ή ενός γλυπτού. Η ποιήτρια ελκύεται κυρίως από τα αγάλματα και την ακινησία τους, όπως ο Σεφέρης, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Όπως δείχνει η μελετήτρια, είτε ζωοποιώντας αρχαιολινικά αγάλματα του Βρετανικού Μουσείου, είτε το περίφημο Φιλί του Κωνσταντίνου Φραγκούζη, είτε έργα της λήπτριας Βασιλική, που την αγαπάει ιδιαίτερα η Δημουλά. Αποδομείται η σημασία που δίνει στα έργα ο δημιουργός τους και παράγονται νέες ανατρεπτικές ερμηνείες των έργων τέχνης. Το τελευταίο αυτό κεφάλαιο κλείνει με την εξέταση ενός ποίηματος έκφρασης για τον πίνακα του Πικασό, το Όνειρο, ποίημα που δίνει την ευκαιρία στην Παπαστάθη να σχολιάσει το ρόλο του Ονείρου στην ποιήση της Δημουλά. Τι μένει να γίνει τώρα στον χώρο των περί τη Δημουλά φιλολογικών σπουδών μετά τη δημοσίευση του βιβλίου που παρουσιάζουμε απόψε. Τέσσερις εργασίες θεωρώ πως θα αποτελούσαν τη βάση για μια αναζωογόνηση της μελέτης της ποιήσής της. Πρώτον, μια πλήρης βιβλιογραφία του έργου της και για το έργο της. Δεύτερον, η συγκέντρωση σε έναν τόμο των κάθε είδους πεζών κειμένων της. Τρίτον, η συσσωμάτωση των πολυπληθών συνεντεύξεών της. Και τέταρτον, η δημοσίευση με χρονολογική σειρά των κυριότερων κριτικών αποτιμήσεων της ποιήσής της, συνοδευμένη από εκτενή εισαγωγή που να αποτιμά την πορεία της κριτικής της πρόσληψης. Να σημειώσω εδώ ότι η κυρία Παπαστάθη κάνει ανάλυση φιλολογική, αποφεύγοντας τις κριτικές αποτιμήσεις. Έτσι δεν τοποθετείται, για παράδειγμα, πάνω στο πολυσυζητημένο θέμα της ποιοτικής κάμψης του έργου της Δημουλά στις τελευταίες συλλογές της. Η τελευταία πρότασή μου ιδιαίτερα νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και μακάρι γενικά κάποια από αυτές τις προτάσεις να έχει στο νου της, στα σχέδιά της, η κυρία Παπαστάθη, να την επιτελέσει στο μέλλον. Ωστόσο, η τελευταία πρότασή μου ειδικά νομίζω ότι έχει ευρύτερο ενδιαφέρον. Γιατί η πρόσληψη της ποιήσης της Δημουλά δεν διαγράφει μια ευθύγραμμη πορεία, αλλά περιέχει αναταράξεις, συγκρούσεις ενίοτε έντονες, αιχμηρές, που αποκαλύπτουν πολλά για το πεδίο της νεοελληνικής λογοτεχνικής κριτικής και των λειτουργών της, αλλά και για την πολιτισμική ιστορία μας των τελευταίων δεκαετιών γενικότερα. Θα τελειώσω παραθέτοντας δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες, κατά τη γνώμη μου, απόψεις που έχει διατυπώσει για την ποιήση η Δημουλά, τις οποίες θα συνδέσω με το βιβλίο της κυρίας Παπαστάθη. Γράφει η Δημουλά. Σαν μια φωλιά φυγής η ποίηση, χτισμένη σε αιχμηρό ύψος, ώστε να είναι δυσπρόσιτη στην αρπαχτική περιέργεια να θέλει κανείς να δει καθαρά το εντός της εποαζόμενο. Την αποτελεσματική προστασία της απόκρυψης την παρέχει η αφαίρεση, η τέχνη επαγρυπνά, δια της ελλειπτικότητος, ισορροπώντας το ένα της πόδι, γράφοντας αφαιρούμε. Κλείνει το λίμα. Η Παπαστάθη κάτι προσθέτει σε αυτό που αφαιρεί η Δημουλά. Χωρίς όμως να επιχειρεί να εξαντλήσει τα ποίηματα ερμηνευτικά, ανοίγοντάς μας διακριτικά πόρτες εισόδου και αφήνοντάς μας στη συνέχεια να προχωρήσουμε μόνοι μας, να ολοκληρώσουμε την αναγνωστική διαδικασία για λογαριασμό μας. Γιατί η ποίηση, όταν είναι καλή, πάντα θα παραμένει φωλιά φυγής για τον ποιητή.
Ποτέ δεν θα ξεκλειδωθεί ολοκληρωτικά. Μας ελκύει σε κάποιο πρόσωπο ποθητό που ποτέ δεν θα μας δοθεί εντελώς. Διαβάζω τώρα το δεύτερο παράθεμα. Η ποίηση παρηγορεί με το να αποσπά την προσοχή της λύπης από την προσωπική της αιτία και να την προσιλώνει σε μια άλλη συμπαντική λύπη, ήρεμη, καθόλου πιεστική, χωρίς υστερισμούς, ψύχρεμη, ανθεκτική, σχεδόν μη διώσα. Είναι η λύπη που νιώθει η απορία. Κλείνει το λήμα. Η ποίηση μας, λέει εδώ η Δημουλά, παρά το όποιο πένθος, την όποια λύπη, την όποια ματαιότητα εικονογραφεί, λειτουργεί παρηγορητικά. Όχι με την έννοια της παραδοσιακής ελεγίας, το μακρινό εκείνο καιρό που η βαθιά πίστη στη δύναμη του λυρισμού έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν ότι λιγοστεύουν τον πόνο τους, είτε γράφοντας είτε διαβάζοντας για τους αγαπημένους τους νεκρούς ποίηματα. Αλλά με την ευρύτερη έννοια ότι ο ποιητικός λόγος είναι εξορισμού παρηγορητικός, γιατί δίνει σχήμα στο χάος της εμπειρίας, δίνει με ρυθμό την καθημερινή πεζότητα, απλώνει ένα τούλι ανάμεσα σε εμάς και το απόλυτο κενό. Αυτό είναι και το παράδοξό της. Ότι αρθρώνοντας επί δεκαετίες ολόκληρες τον αντιελεγιακό λόγο της, η Δημουλά μας έχει συντρέξει, έχει απαλύνει δύσκολες στιγμές μας, έχει καταστήσει τον βίο μας βιωσιμότερο. Ευχαριστούμε τη Δέσποινα Παπαστάθη που μας ξενάγησε το έργο της. Ευχαριστούμε την κυρία Αθηνά Βογιατζόγλου για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε. Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα ποίημα, το ποίημα «Απροσδοκίες». Θεέ μου, τι δεν μας περιμένει ακόμα. Κάθομαι εδώ και βρέχομαι. Βρέχει χωρίς να βρέχει, όπως όταν σκιά μας επιστρέφει σώμα. Κάθομαι εδώ και κάθομαι. Εγώ εδώ, απέναντι η καρδιά μου και πιο μακριά, η κουρασμένη σχέση μου μαζί της. Έτσι για να φαινόμαστε πολύ κάθε που μας μετράει το άδειο. Φυσάει άδειο δωμάτιο. Πιάνομαι γερά από τον τρόπο μου που έχω να σαρώνομαι. Νέα σου δεν έχω. Η φωτογραφία σου στάσει. Κοιτάζει σαν ερχόμενος. Χαμογελάς σαν όχι. Άνθη αποξηραμένα στο πλάι. Σου επαναλαμβάνουν ασταμάτητα το ακράτητο όνομά τους. Σέμπρε βίβες. Σέμπρε βίβες. Αιώνιες. Αιώνιες. Μην τύχει και ξεχάσεις τι δεν είσαι. Με ρωτάει ο καιρός, από πού θέλω να περάσει, πού ακριβώς τονίζομαι, στο γέρνο ή στο γερνό. Αστιότητες. Κανένα τέλος δεν γνωρίζει ορθογραφία. Ναι, σου δεν έχω. Η φωτογραφία σου στάσει. Όπως βρέχει, χωρίς να βρέχει. Όπως σκιά μου επιστρέφει σώμα και όπως θα συναντηθούμε μία μέρα εκεί πάνω. Σε κάποια αναρεότητα κατάφυτη με σκιερές απροσδοκίες και αϊθαλείς περιστροφές. Τον διερμηνέα της σφοδρής σιωπής που θα αισθανθούμε, μορφή εξελιγμένη της σφοδρής μέθης που προκαλεί μία συνάντηση εδώ κάτω, θα έρθει να κάνει ένα κενό και θα μας συνεπάρει τότε μια αγνωρισιά παράφορη, μορφή εξελιγμένη του αγκαλιάσματος που εφαρμόζει η συνάντηση εδώ κάτω. Ναι, θα συναντηθούμε ευανάπνευστα, κρυφά από την έλξη, κάτω από δυνατή βροχή ραγδαίας έλλειψης βαρύτητας, σε κάποιον ίσως εκδρομή του απείρου στο επάπειρο, στην τελετή απονομής απολειών στο γνωστό, για τη μεγάλη προσφορά του στο άγνωστο. Καλεσμένη σε αστροφενιά προορισμού, σε διασκεδάσεις παύσεων για φιλευδιάλυτους σκοπούς και αποχαιρετιστήριες ουρανών, πρώην μεγάλες σημασίες.
Μόνο που ετούτη η συντροφιά των αποστάσεων θα είναι κάπως άκεφη, ανεύθυμη και σε ευθυμή εκ του μηδενός η ανυπαρξία. Ίσως γιατί θα λείπει η ψυχή της παρέας, η σάρκα. Φωνάζω τη στάχτη να με ξαρματώσει. Καλώ τη στάχτη με το συνθηματικό της όνομα, όλα. Θα συναντιέστε, υποθέτω, τακτικά εσύ και ο θάνατος εκείνου του ονείρου, το στερνοπέδιο όνειρο, από όσα είχα, το πιο φρόνιμο, ξεθολωμένο, πράο, συνεννοητικό. Όχι και τόσο βέβαια ονειροπόλο, αλλά ούτε και φτηνά χαμηλωμένο, όχι σουδάριο καθηγής. Πολύ οικονόμο όνειρο σε ένταση και λάθη, από τα όνειρα που ανάθρεψα το πιο πονετικό μου. Να μη γερνάω μόνη. Θα συναντιέστε, υποθέτω, τακτικά εσύ και ο θάνατός του. Δίνε του χαιρετίσματα. Πες του να έρθει και αυτό μαζί εξάπαντος όταν συναντηθούμε εκεί, στην τελετή απονομής απολειών. Όσο δε ζεις, να μ' αγαπάς. Ναι, ναι, μου φτάνει το αδύνατον. Κι άλλοτε αγαπήθηκα από αυτό. Όσο δε ζεις, να μ' αγαπάς. Διότι νέα σου δεν έχω. Και αλίμονο αν δεν δώσει σημεία ζωής το παράλογο. Συνεχίσουμε με την δεύτερη ομιλήτρια για απόψε, την κυρία Μέρι Γκούβα. Η Μέρι Γκούβα είναι ψυχολόγος και ειδικεύτηκε στην κοινωνική ψυχιατρική και στην ψυχολογία των ασθενών και των οικογενειών τους. Το κλινικό της έργο έχει ψυχοδυναμική κατεύθυνση και περιλαμβάνει τη συμβουλευτική παρέμβαση και την ψυχολογική στήριξη ασθενών και μελών της οικογένειάς τους, καθώς και συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες νοσοκομειακών κλινικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Το δημοσιευμένο έργο της αφορά επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα, ανακοινώσεις και βιβλία σχετικά με τη διερεύνηση των ψυχολογικών παραγόντων στις σωματικές ασθένειες και την ψυχολογία των ασθενών και των οικογενειών τους, αλλά και την ψυχολογία των επαγγελματιών υγείας. Είναι καθηγήτρια ψυχολογίας ασθενών στο τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Δέσποινα Παπαστάθη, σε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Ήταν πραγματικά ευκαιρία να γνωρίσω τη Δέσποινα, να γνωρίσω και άλλα κομμάτια της Δέσποινας μέσα από το βιβλίο της. Διάβασα το βιβλίο της Δέσποινας στο ταξίδι το τελευταίο που ήμουν στο Buenos Aires. Ήταν πραγματικά μια διαφορετική εμπειρία και με έβαλε να σκέφτομαι, με ρώτησες και σου είπα θα σου πω. Με έβαλε να σκέφτομαι ξανά αυτό το δίπολο έρωτας και θάνατος. Όπως όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, τι αγαπάμε στο Buenos Aires, αγαπάμε την τάγκο μουσική, το τάγκο χορό. Και γιατί συμβαίνει εκεί? Συμβαίνει γιατί ο έρωτας είναι πολύ ζωντανός, κάτι που δυστυχώς στη δυτική κοινωνία τα τελευταία σχεδόν 100 χρόνια δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο που θα επιθυμούσαμε να συμβαίνει. Τι συμβαίνει όμως ανταυτού? Γιατί πάντα στο ανταυτού κάτι συμβαίνει. Συμβαίνει η πρόβα θανάτου, θα έλεγα. Συμβαίνει του να υπάρχουν αντιελεγιακά κείμενα πια και όχι ελεγιακά, τα οποία ελεγιακά ήταν παρηγορητικά με έναν γλαφυρό τρόπο, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά στην ουσία ο άνθρωπος ζούσε και μπορούσε όταν έπρεπε να πενθήσει, γιατί το πένθος ήταν έπρεπε, πρέπει να πενθήσω, ήταν έτοιμος, είχε στη φαρέτρα του, θα λέγαμε, αυτά τα ελεγιακά κείμενα, ποίηματα, μυρολόγια, από όπου θέλουμε να το δούμε. Τα τελευταία χρόνια,
Το βλέπουμε και στο έργο της Κικής Δημουλά. Θα δανειστώ το δάσκαλό μου, το Δημοσθένη Κούρτοβικ, που τον αναφέρει η Δέσποινα μέσα στο βιβλίο της, που λέει ότι μέχρι το 70 περίπου η Κική Δημουλά έγραφε κάπως αλλιώς. Έκανε μια απουσία, μια παύση, μια μεγάλη σιωπή για να έρθει έναν ύστερο χρόνο να αφαιρέσει λόγια από τα λόγια της, να αφαιρέσει όνειρα από τα όνειρά της και να μιλήσει για την απώλεια, να μιλήσει για το θάνατο. Τι άλλο έχει συμβεί αυτό τον καιρό? Έχει συμβεί, όπως πάλι σωστά είπατε, το ότι ο Θεός έχει αρχίσει να πεθαίνει. Ο Θεός έχει γίνει μια κατάσταση ονειρική. Δεν μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο. Άρα ο άνθρωπος αισθάνεται υποχρεωμένος να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα για να μπορέσει να αντέξει αυτό που πρόκειται να συμβεί. Δεν ήταν πάντα έτσι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι ήταν με το βλέμμα προς τη ζωή. Σήμερα οι άνθρωποι είμαστε με το βλέμμα προς το θάνατο. Τι συμβαίνει σε ψυχολογικό επίπεδο? Είναι κάτι που ευθύς εξ αρχής ο Φρόιντ τοποθετήθηκε. Ίσως δεν τοποθετήθηκε με την ορθότητα που ήθελε από την αρχή, αλλά στον ίστατο λόγο του μίλησε για το ότι η απώλεια και ο φόβος του κενού θα είναι κάτι για το οποίο ο άνθρωπος δεν πρέπει να το αποθήσει, αλλά θα πρέπει να το βιώσει. Η Δέσποινα Παπαστάθη μέσα στο βιβλίο της δανείζεται για να τεκμηριώσει τη σκέψη της και την γνωστή μας την Τζούλη Κρίστεβα, την ψυχαναλήτρια, στην οποία χρωστάμε πολλά κείμενα. Προσπαθώντας η Δέσποινα να πει ότι η απάντηση στα κείμενα της Δημουλά, σε αυτές τις αφαιρέσεις, σε αυτές τις σιωπές που βάζει, σε αυτό το θάνατο, το θάνατο σημαίνων, έρχεται γιατί υπάρχει αυτή η μελαγχολία, υπάρχει, το βάζει η Κρίστεβα στον αρχικό της λόγο, γιατί στην πορεία του λόγου της έχει αρχίσει να μιλάει για το μεταβατικό αντικείμενο που πρέπει να είναι η ποίηση και μάλλον είναι. Να σας βάλω όμως λίγο στη δική μου έτσι επιστήμη. Μεταβατικό αντικείμενο είναι κάτι που ο κάθε άνθρωπος από τον καιρό που γίνεται, είναι βρέφος και νήπιο, αρχίζει να το χρησιμοποιεί. Είναι αυτό που στην παιδαγωγική το ξέρετε ως το αρκουδάκι, την πιπίλα, ένα μικρό κουβερτάκι που κουβαλάει το παιδί μαζί του. Γιατί είναι τα πρώτα βιώματα του ανθρώπου μέσα στο θάνατο, είναι ακριβώς το ότι πρέπει να απολέσει το θάνατο της μητέρας του για να μπορέσει να υπάρξει και να πει το εγώ είμαι. Από την αδιαφοροποίητη κατάσταση που είναι βρέφος με μητέρα, θα πρέπει να μπει αυτή η αρσενική δύναμη, το όνομα του πατέρα, λέει ο Λακάν, για να μπορέσει το βρέφος να πει, να φτάσει να πει στο εγώ, αν θέλετε και το εγώ του Πιαζέ, που δεν είναι σε άλλη γνωστική έτσι κατεύθυνση και όχι ψυχαναλυτική. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω ότι μαθαίνουμε ευθύς εξ αρχής στη ζωή να πενθούμε. Δεν γίνεται να διάγουμε έναν νευρωτικό βίο, όπως είμαστε όλοι νευρωτικοί άνθρωποι ανάμεσα στις συγκρούσεις μας, αν δεν είχαμε υποστεί την πρώτη απώλεια της μητέρας. Αν αυτό γίνει καλά, και το καλά σημαίνει με έναν ισορροπημένο τρόπο, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σχετιστούμε με τις μεγάλες απώλειες που πρόκειται να έρθουν στη ζωή μας, που είναι η απώλεια του πρώτου μας ποδηλάτου, του πρώτου μας παιχνιδιού, του πρώτου μας έρωτα, του πρώτου ανθρώπου που θα χάσουμε, την απώλεια των ιδεών μας, για να φτάσουμε να μετουσιώσουμε, γιατί η απάντηση στο θάνατο είναι η μετουσίωση. Και ο άνθρωπος τη μετουσίωση την κάνει με τον πιο φυσικό τρόπο, που είναι του να κάνει παιδιά, ή με
άλλους τρόπους, όπως του να κάνει τέχνη, να κάνει επιστήμη, να προσπαθεί να νικήσει το θάνατο. Τα τελευταία αυτά 50-60 περίπου χρόνια βλέπουμε αυτή την αντιελεγιακή τάση να υπάρχει, γιατί θέλουμε να προετοιμαστούμε. Στην ουσία θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο. Αν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο. Η Κική Δημουλά προσφέρει κάτι πολύ σημαντικό σε όλους μας. Το σύμβολο. Την πρώτη σχέση με μια συνειδητή απώλεια. Γιατί όλα αυτά είναι συνειδητά ζητήματα. Το ασυνείδητο δεν γνωρίζει το θάνατο. Το ασυνείδητο του ανθρώπου είναι άλογο, άχρονο και άφυλο. Δεν έχει τέτοια ζητήματα. Το θάνατο τον γνωρίζει μέσα από το θάνατο του άλλου. Γιατί το ίδιο το ασυνείδητο είναι άχρονο και αθάνατο. Φεύγοντας ο Θεός από το προσκήνιο του σύγχρονου ανθρώπου, έπρεπε και αυτό το έπρεπε σχετίζεται με πολλά κείμενα σαν της Κική Δημουλά ή σαν του Λακουέρ που λέγαμε, αυτόν τον καταπληκτικό δοκιμιογράφο. Έρχονται να μας προετοιμάσουν ότι εδώ είμαι, δέσμε. Νομίζω ότι η Κική Δημουλά είναι μια πολύ τυχερή γυναίκα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει κόρη που την αγαπάει, έχει και μια θετή κόρη που την τιμά και το κάνει με έναν πιστό τρόπο και σε συγχαίρω, Δέσποινα, γιατί πραγματικά καταφέρνει να κρατά και τις δικές της αποστάσεις, γιατί εγώ διαβάζω και τη Δέσποινα μέσα, διαβάζω και τη Δημουλά, διαβάζω και όλους τους κριτικούς που η Δέσποινα αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να υποστηρίξει και χωρίς να μπαίνει, να κυλιέται σε αυτό που λέμε να κάνει κριτική. Γι' αυτό λέω πιστή κόρη. Δεν κάνει κριτική. Κρατάει τις σκέψεις για τον εαυτό της. Ελπίζω σε ένα επόμενο βιβλίο να έχουμε μια κριτική. Αν έχει ανάγκη ποίηση από την κριτική. Γιατί εγώ όσο άκουγα την απαγγελία, έλεγα ποια είναι η αξία αυτών των λόγων που πρόκειται να πω. Έχουν καμία αξία? Αφού τα λέει όλα η Κική Δημουλά. Αφού τα λέει όλα η Κική Δημουλά. Αφού μπορώ να ονειρεύομαι ή μπορώ να προετοιμάζομαι μαζί της. Γιατί θα πρέπει να πω σε ψυχοθεραπευτικούς δρόμους. Μήπως η ποίηση, αν μπορείς να σχετιστείς μαζί της με έναν ολόκληρο τρόπο, μπορεί να γίνει ο παρονομαστής για να μπορέσει ο άνθρωπος να θεραπεύσει τις εσωτερικές του συγκρούσεις, που ούτως ή άλλως θα είναι πάντα υπαρκτές. Δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο, θέλω να μείνω στο χρόνο που μου ανήκει, γιατί νομίζω η μέρα είναι για τη Δέσποινα σήμερα. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία, ήδη κάλεσα τη Δέσποινα σε ένα μικρό σεμινάριο που θα μπορούμε να κάνουμε και στη δική μου σχολή, γιατί θα ήταν πολύ ωραία ιδέα οι άνθρωποι που προετοιμάζουμε εμείς να φροντίζουν ανθρώπους που πρόκειται να πεθάνουν ή ανθρώπους που πρόκειται να χάσουν αυτούς που αγαπούν. Μήπως τα λόγια της ποίησης είναι καλύτερα να συνοδεύουν τους δικούς μας φοιτητές, αυριανούς επιστήμονες. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε τη Μέρη Γκούβα για αυτά τα πολύ 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 όμορφα που μας είπε. Πριν συνεχίσω, αν θέλετε παιδιά να μην κάθεστε άβολα, υπάρχουν εδώ μπροστά θέσεις. Αν θέλετε, ελάτε μπροστά, δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρήσετε έτσι και να κουράζετε τη μεσούλα σας. Καλύτερα έτσι, ναι. Υπάρχουν να καλύτερα. Συνεχίσουμε με ένα ακόμη ποίημα με τον τίτλο «Αληθινή απάντηση». Αγαπητοί φίλοι,
Το γράμμα σου κακός ερμίσμαντα το φόρος. Χρεοκοπία σου μου αναγγέλει. Να λυπηθώ έχω να σου δώσω. Αν όμως μου ζητάς δάνειο παρηγορίας, δεν μου έχει μείνει λέξη. Με βρήκανε και μένα πολλών λαθών πτωχεύσεις. Ήτανε λάθος σου να ανοίξεις σε μια ξένη χώρα μπουτίκ με αληθινά κοσμήματα, αντίγραφα περίτεχνα αυθεντικής προγόνου ελληνικότητας. Ρίχνεις το φταίξιμο στα φόμπι ζου. Δεν πρόκειται για μόδα. Είναι παλιά προτίμηση το ψεύτικο. Περίτεχνο αντίγραφο αυθεντικής πραγματικότητας. Τέλεια επεξεργασμένο από τη μεγάλη ζήτηση. Δεν αλλοιώνεται. Η αυθονία του αμετάβλητη. Η εύκολη τιμή του το κάνει προσιτό σε κάθε μικρομεσαία πλάνη. Και να το χάσεις, πάλι συμφέρει. Σου έρχεται ευθυνότερα να κλαις για ένα ψέμα. Αγανακτής να συνοστίζονται τόσοι θαυμαστές απ' έξω μόνο, στη βιτρίνα σου και μέσα ψυχή να μην μπαίνει. Έτσι γίνεται. Απ' έξω μόνο στη βιτρίνα θορυβούμε οι λάτρεις της αλήθειας. Ποια ψυχή διαθέτει το μη αναγραφόμενο κόστος της απόκτησης. Εξάλλου ας μην κρυβόμαστε. Κάθε αλήθεια δεν είναι όλη χρυσός, μήτε όλο πολύτιμη λύθη. Δεν σ' αγαπώ. Χρυσή αλήθεια είναι αυτό. Η ουράνιο που σου ασπρίζει το αίμα. Πολύτιμη λύθη είναι. Ή άγριος λιθοβολισμός. Ρίξου λοιπόν στα φόμπιζου. Τι λες. Κουτός είναι ο θάνατος που προτιμά την ψεύτικη ζωή μας. Και φυσικά θα μας μιλήσει το τιμόμενο πρόσωπο της βραδιάς, η Δέσποινα Παπαστάθη. Η Δέσποινα Παπαστάθη κατάγεται από την Κίμη Ευβίας. Ζει και εργάζεται στα Ιωάννινα εδώ και πολλά χρόνια. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου εκπώνησε τη μεταπτυχιακή της εργασία και υποστήριξε τη διδακτορική και μεταδιδακτορική της διατριβή. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ελληνική λογοτεχνία του 20ου και 21ου αιώνα, σε ειδωλογικά ζητήματα, στη σχέση της λογοτεχνίας με άλλες τέχνες, όπως η φωτογραφία, η ζωγραφική, η γλυπτική. Εργάστηκε ως καθηγήτρια φιλόλογος για πολλά έτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ σήμερα υπηρετεί στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό. Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, ενώ μελέτες και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την πολύ μεγάλη τιμή που μου κάνετε απόψε με την παρουσία σας εδώ. Είναι πραγματικά μεγάλη συγκίνηση την οποία αισθάνομαι. Θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Gutenberg, οι οποίες μου κάναν την τιμή το βιβλίο μου να είναι μέσα στον κατάλογο των εκδόσεών του, στον Γιώργο και τον Κώστα τον Δαρδανό και φυσικά τον Γιάννη τον Μωμάη, ο οποίος φρόντισε, επιμελήθηκε και σχεδίασε αυτό το υπέροχο βιβλίο, γιατί είναι το βιβλίο ένα μικρό έργο τέχνης, το οποίο μας παρηγορεί από μόνο του όταν το έχουμε κοντά μας. Θέλω να ευχαριστήσω πριν σας πω και εγώ δύο σκέψεις, δύο λόγια για η μελέτη αυτή, τις εξαιρετικές αυτές κυρίες που έχω δίπλα μου, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσα να είμαστε απόψε εδώ. Την Αθηνάτη Βογιατζόγλου και τη Μέρη την Κούβα, η κάθε μία από τη δική της οπτική γωνία, με τη δική της επιστημονική και θεωρητική σκευή, μίλησαν για το βιβλίο μου και άγγιξαν πολλές πτυχές. Τώρα εγώ δεν έχω να πω και πολλά πράγματα, ευτυχώς για εσάς, έτσι δεν θα σας κουράσω. Λοιπόν, άγγιξαν πολύ σημαντικές πτυχές της μελέτης αυτής. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κατερίνα Τζολίγκα, η οποία φρόντισε, με βοήθησε με την πολύ μοναδική της απαγγελία. Και άφησα τελευταία τη μικρή της παρέας μας, η οποία έτσι χρειάζεται ένα ιδιαίτερο και μεγάλο ευχαριστώ, η Αναστασία Ιωαννίδου. Η Αναστασία είναι πρωτοετής φοιτήτρια εδώ στο Πανεπιστήμιο, στο φυσικό, μέλος της Καμεράτας και της αξίζει, έτσι θα έλεγα, πριν πω οτιδήποτε, ένα μεγάλο χειροκρότημα που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν,
πολλά από αυτά που είχα στο μυαλό μου να πω, όπως είπα και πριν, τα είπαν οι προλαλήσεις σας. Τα είπαν οι δύο κυρίες που υπολογήθηκαν, η Αθηνά και η Μέρη. Εγώ θα ήθελα να σας διαβάσω, θα ακούσετε πολύ ποιήση Δημουλά απόψε, εντάξει, εγώ και ένα ακόμα έχουμε, δεν θα σας κουράσουμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα της Δημουλά, το οποίο περιέχει μέσα και τον τίτλο αυτού του βιβλίου, «Αχθοφόρος Μελαγχολίας». Πρόκειται για ένα ποίημα από τη συλλογή Ερήμην, 1958, είναι η δεύτερη κατά σειρά ποιητική συλλογή της Κίκης Δημουλά. Η πρώτη επίσημη είναι το 1956 με τίτλο «Έρευος». Βέβαια, η ποιήτρια εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα ήδη από το 1950 με το ποίημα «Σκιά» στο περιοδικό «Νέα Εστία». Ενώ το 1952 είχαμε μια πρώτη εμφάνισή της στα ελληνικά γράμματα με μια ποιητική συλλογή που κυκλοφόρησε ερήμην της. Την έφτιαξε, την συγκέντρωσε αυτά τα πρωτόλια ποίηματά της ένας θείος της, αγαπημένος θείος της, αδερφός της μητέρας της, ο Παναγιώτης Καλαμαριώτης. Ποίηματα τα οποία αν τα διαβάσει κανείς, και είχα την τιμή και τη χαρά να τα διαβάσω, και παρά το γεγονός ότι είναι πρωτόλια, θα δει κανείς ότι αυτό το κλίμα για το οποίο η ατμόσφαιρα για την οποία ήδη μας μίλησαν η κυρία Βαγιατζόγλου και η κυρία Γκούβα, βρίσκεται ακόμα και σε αυτά τα πρώτα πολύ νεανικά της ποίηματα. Το ποίημα που θα διαβάσω λέγεται «Πρόλογος», είναι ο τίτλος του, με υπότιτλο «Μιλάει το εξώφυλλο», μέσα σε παρένθεση. Γράφει η Δημουλά. «Μου έβαλαν στη μασχάλη και μου ανέθεσαν να συγκρατώ και να εξαίρω λίγες σελίδες με στίχους, εν ολίγης μια ζωή. Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση. Έχω στενή επαφή με την πρώτη σελίδα, αβέβαιη και φάνταστη. Κατάγεται, όπως μου επιστεύθηκε, εκ του απραγματοποίητου. Και όταν πλήττω μαζί της, βεβαιώνει πως και οι επόμενες έχουν καταγωγή εξίσου φιδωλή. Και μια μονάχα από αυτές καυχαίται πως ήρθε από τον ήλιο. Μα φαίνεται πως πρόκειται για φαντασίες. Η πλειοψηφία των στίχων επιμένει, με κάποια ανεξήγητη υπεροψία, πως καμιά, μα καμιά, δεν έχουν συγγένεια με ευδιάθετα πράγματα, όπως ας πούμε ο ήλιος. Αχθοφόρος μελαγχολίας, λοιπόν, ορίστηκα. Πάντως και μόνοι σας το θέμα ερευνήστε, αμή τι άλλο, κάνετε καλό σε ένα ανεύθυνο, τελείως ανεύθυνο εξώφυλλο». Το ακούσαμε ήδη απόψε. Απλώς το ανεύθυνο εξώφυλλο. Η ίδια η Δημουλά είναι το ανεύθυνο εξώφυλλο στο ποίημα αυτό και ο τρόπος με τον οποίο βλέπει και αντιλαμβάνεται την ποίησή της, και είναι εντυπωσιακό. Ναι, και είναι εντυπωσιακό, και μου δίνει τώρα μια ευκαιρία εδώ η κυρία Βογιατζόγλου, το γεγονός ότι από τα πρώτα της ποίηματα μέχρι τα τελευταία νιώθει αυτή την απίθανη ανασφάλεια, έτσι, σχετικά με το έργο το οποίο παράγει, ένα έργο το οποίο, όπως μας είπατε κι εσείς, το αγαπάνε πάρα πολύ ή θα με επιτρέψει να πω το μισούνε πάρα πολύ. Έτσι, είναι πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα να κάτσει να μελετήσει κανείς και πιστεύω ότι θα δούμε τέτοιες μελέτες στη συνέχεια. Όχι απαραίτητα από μένα, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται και αγαπούν το έργο τους, σχετικά με την πρόσληψη και με αυτές τις εντάσεις με τις οποίες η πρόσληψη αυτή πραγματοποιείται πάνω από μισό αιώνα. Έτσι, από τότε που πρωτεφανίστηκε στα γράμματα, και όταν λέω πρωτεφανίστηκε από το 52, γιατί ακόμα και εκείνη η πρωτόλια ερήμην της ποιητικής συλλογή είχε κριτικές θετικές σε εφημερίδες της εποχής εκείνης. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα και από την Αθηνά τη Βογιατζόγλου και από τη Μέρη την Κούβα, η ποίηση απαθανατίζει με λέξεις το ανίατο, το αμετάκλητο του θανάτου, τον πόνο, την απόγνωση που μας προκαλεί το γεγονός ότι η ανθρώπινη φύση είναι εφήμερη. Ο θάνατος, αν και είναι οργανικά συνυφασμένος με την αντίληψη της ύπαρξης, παρά το γεγονός ότι έχει από την αρχαιότητα γίνει αφορμή για ποικίλες και έτσι πολύ έντονες, θα έλεγε κανείς, έτσι, ποιητικές συγκινήσεις, παρά το ότι τον έχουμε μελετήσει μέσα από όλες τις δυνατές οπτικές, την ψυχαναλυτική, την ιατρική, τη φιλολογική, ξέρω εγώ, τη θεωρία της λογοτεχνίας και πολλές άλλες που μπορεί να σκεφτεί κανείς, αυτό που βλέπουμε είναι ότι παραμένει στο κέντρο του υπαρξιακού προβληματισμού μας. Το κατά πόσο θα καταφέρουμε να τον αντιμετωπίσουμε ή τέλος πάντων να τον δούμε, να τον κοιτάξουμε κάπως, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, εξαρτάται από το κατά πόσο μπορούμε να απενθήσουμε τους οικείους νεκρούς. Η ποίηση στον 20ο και στον 21ο αιώνα έχει γίνει ουσιαστικά ο κύριος πολιτιστικός τόπος
για την έκφραση του θρήνου προς τον νεκρό. Και αυτό γιατί. Γιατί έχουμε τη βιομηχανοποίηση του πολέμου, γιατί έχουμε δυστυχώς μαζικούς θανάτους σταθερά παντού γύρω μας, γιατί έχει αυλυνθεί η αξία των ταφικών τελετουργικών, γιατί έχουμε πετάξει μακριά το θάνατο από το σπίτι, τον έχουμε κλείσει μες στα νοσοκομεία, γιατί όπως ήδη αναφέρθηκε, το επισήμανε πολύ έντονα αυτό η Μέρη Γκούβα, έχουμε χάσει κάπως την πίστη, αν θέλετε, σε όσα ευαγγελίζεται ο χριστιανικός μύθος, στην αθανασία, για παράδειγμα, της ψυχής ή στη μεταθανάτια πραγματικότητα. Και γιατί, εκτός από όλα αυτά, έχουμε υποβαθμίσει στην καθημερινότητά μας το θρήνο. Το λαϊκό μυρολόγιο, αυτό που κάποτε μας βοηθούσε να εκφράσουμε αυτό που μας δημιουργεί η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου. Ποιος καλύπτει το κενό μέσα σε αυτό το κλίμα το οποίο περιέγραψα πάρα πολύ σύντομα. Το κενό το καλύπτει η ποιήση. Το κενό το καλύπτει ο ποιητικός λόγος. Και αυτό δεν το κάνει τώρα, αυτό το κάνει από την αρχαιότητα. Είναι ήδη αναφέρθηκε από τις δύο μιλήτριες, είναι το είδος της ελεγίας. Το οποίο από την ελληνική κιόλας αρχαιότητα, τον 5ο ίσως και πιο νωρίς αιώνα π.Χ., είναι αυτό το ποιητικό είδος, το οποίο με λέξεις αναπαριστά τι άλλο τα συναισθήματα που μας γεννά η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου. Με απότερο στόχο την παρηγοριά του εμπλεκόμενου κοινού, έτσι, το να παρηγορηθώ εγώ που συμμετέχω στον θρήνο. Η λεγία κάνει κάτι το μοναδικό, μετουσιώνει σε τέχνη το γεγονός που καταστρέφει την ανθρώπινη φύση. Είπαμε ότι μέχρι το 19ο αιώνα, θα έλεγα εδώ έτσι χρονικά πάρα πολύ σύντομα, ότι ο στόχος της ήταν η παρηγοριά. Είτε πιστεύοντας στο Θεό, είτε αντικαθιστώντας τον νεκρό με τα επιτεύγματά του. Ο στόχος ήταν να απαλύνει τον πόνο της απώλειας. Στον 20ο αιώνα όμως, αυτός ο στόχος αλλάζει. Και αλλάζει καθώς υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο να δει διαφορετικά τον εαυτό του, τη σχέση του με τον συνάνθρωπο, τη σχέση του με τις υπάρχουσες ιδεολογίες και σε τελική ανάλυση κάτι το οποίο αναφέρθηκε αρκετές φορές απόψε, τη σχέση του με τον Θεό. Είναι οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, είναι οι εκατόμοι των νεκρών που άφησαν πίσω τους, που δικαιολογούν στίχους όπως αυτόν του T.S. Eliot, ότι every poem an epitaph, κάθε ποίημα είναι ένας επιτάφιος. Στο πυρήνα πλέον της λογοτεχνικής παραγωγής, στο πυρήνα πλέον της ποίησης, γιατί η ποίηση μας απασχολεί απόψε, για ποίηση συζητάμε, μπαίνει η απώλεια, ακόμα κι αν αυτή δεν δηλώνεται ρητά. Ακόμα κι αν έχεις ένα ποίημα που μοιάζει φωτεινό, που μοιάζει γιορταστικό, συνειδητοποιείς ότι κυριαρχείται από μία τονικότητα ελεγιακή, από έναν τόνο θρηνητικό. Η ποίηση της Δημουλά, για την οποία συζητάμε απόψε και με την οποία έχω ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια, από τις σπουδές μου συνέχισα και συνεχίζω ακόμα, γιατί μιλάμε για μια ποιήτρια της οποίας το έργο έχει, όπως πολύ ωραία ανέφερε η Αθηναία Βογιατζόγλου, προοπτικές μελέτης και τη βιβλιογραφία την οποία δεν σας κρύβω ότι την ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, εκτενέστατη βιβλιογραφία και ιερογραφία, και κάποια στιγμή θα δει και αυτή το φως της δημοσιότητας, θέλει πάρα πολύ δουλειά, διότι έχει ένα τεράστιο κριτικό έργο γίνει για τη Δημουλά. Το κομμάτι της πρόσληψης είναι κάτι διαφορετικό, θέλει μια άλλη προσέγγιση. Η ποίηση της Δημουλά κυριαρχείται από το κενό, κυριαρχείται από την απώλεια, κυριαρχείται από τον θάνατο. Σου δίνει την αίσθηση, και εδώ δεν χρειάζεται να είσαι ούτε μελετητής, ούτε κριτικός της λογοτεχνίας, ούτε φιλόλογος για να το αισθανθείς, ότι ο χρόνος εξαντλείται, ότι η αυλαία δεν θα αργήσει να πέσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό της πολύ μεγάλης επιτυχίας της. Ακουμπά τον άνθρωπο, τον αναγνώστη ακριβώς σε αυτό το σημείο. Η ποιήτρια κατορθώνει να υπερβεί τα όρια της ιστορικής αλήθειας και να πενθήσει την απώλεια ως την αναπότρεπτη κατάληξη της ανθρώπινης ύπαρξης. Πρωταγωνιστής στο έργο της Δημουλά είναι ο φθινοπορεινός άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος του οποίου όλη η ιστορία θα μπορούσαμε να τη συνοψίσουμε σε ένα στίχο. Μελαγχολικός τη ζωή άνεμος είμαι. Αυτός είναι ο άνθρωπος της Δημουλά. Ένας μελαγχολικός τη ζωή άνεμος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει με τα φαντάσματα του παρελθόντος, ζει με τους αγαπημένους που χάθηκαν, ζει με τις ελπίδες που διαψεύστηκαν, ζει με την οδύνη του έρωτα ο οποίος έχει ματαιωθεί.
με την επίμονη παρουσία ενός αγαπημένου, ο οποίος όμως είναι απόν. Δεν υπάρχει πλέον κοντά μας. Κάπου στις πολλές συνεντεύξεις που έχει δώσει, η αλήθεια είναι το να κάτσεις να συγκεντρώσεις τις συνεντεύξεις Δημουλά είναι πραγματικά άθλος, δηλαδή να κάτσεις να τις μαζέψεις. Κάποιες, αλλά το να κάτσεις να κάνεις συστηματικά αυτή τη δουλειά είναι άθλος πραγματικά, έχει δώσει πολλές. Σε μία λοιπόν από αυτές ομολογεί ότι τα ποίηματα που έγραψε περιγράφουν πως μια αρχή κατρακυλάει προς το τέλος. Έτσι, σαν μνήμη θανάτου ουσιαστικά η ποίησή της. Ο θάνατος είναι επαναλαμβανόμενο μοτίβο στο έργο της. Ένας κάποιος που θέλει να τον μελετήσει, θέλοντας και μη, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τον δει, να τον διαβάσει, είτε μέσα από την ελεγιακή ποίηση, η οποία νομίζω ότι ανοίγει πολλά παράθυρα, όχι μόνο για την ποίηση της Δημουλά, ερμηνευτικής προσέγγισης, αλλά γενικά για την ποίηση του 20ου αιώνα και πολύ ειδικότερα για τη μεταπολεμική ποίηση. Άλλωστε, δεν υπάρχει μία ερμηνεία ποτέ σε ένα κείμενο. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Υπάρχουν σίγουρα και άλλες οπτικές για να το διαβάσει κανείς το έργο αυτό. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο θάνατος στο έργο της Δημουλά αποκτά μια παράξενη υλική ποιότητα ύπαρξης. Μπορεί να μην ακυρώνει τη ζωή και δεν την ακυρώνει τη ζωή, ωστόσο ο θάνατος δίνει την αίσθηση του πραγματικού. Μας εξοικειώνει με το λίγο του κόσμου. Γι' αυτό και ο ποιητής για τη Δημουλά είναι ο αχθοφόρος μελαγχολίας. Είναι αυτός ο οποίος θα φέρει στις πλάτες του το τιτάνιο έργο της θλίψης, να κουβαλήσει τη θλίψη του ανθρώπου. Μια θλίψη που σε κάποια ποιητική συλλογή, αν θυμάμαι σωστά, στην Χλώη Θερμοκηπίου, τη χαρακτηρίζει δαιμόνια. Είναι δαιμόνια η θλίψη αυτή και είναι δαιμόνια γιατί μας οδηγεί στο να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε την θαρτή υπόστασή μας, ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε τη φθορά που μας επιφέρει ο χρόνος, το κενό της απώλειας. Το κυριότερο όμως, νομίζω, κέρδος από αυτή τη θλίψη που είναι διάχυτη στο έργο της Δημουλά και είναι ένα κέρδος που δεν είναι μόνο για την ίδια ή τον αναγνώστη, αλλά για την ποιήση, είναι ότι μας οδηγεί σε έναν αναστοχασμό πάνω στην τέχνη, πάνω στην ποιήση, πάνω στις δυνατότητες και στα όρια της, μετατρέποντας έτσι τη γραφή σε διεργασία πένθους. Και πώς το κάνει αυτό? Πολύ απλά. Μας μεταφέρει από την παθητική κατάσταση του θρήνου, αντιπροσωπική διεργασία της θλίψης, στη δημόσια, μέσω της ποίησης, έκφραση των καθιερωμένων από την κοινωνία τελετουργικών του πένθους. Αυτές τις λίγες σκέψεις ήθελα εγώ να μοιραστώ μαζί σας και για άλλη μια φορά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτήν την ανατροφοδότηση την οποία εγώ έλαβα απόψε και από τη δική σας παρουσία αλλά και από τα πολύ ωραία και τις πολύ κέρια τα οποία ανέφεραν οι δύο ομιλήτριες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείσουμε με το ποίημα «Η περιφραστική πέτρα». Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες, θα δούμε, αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα. Έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα. Πες κάτι. Πες κύμα που δεν στέκεται. Πες βάρκα που βουλιάζει από την παραφορτώσεις με προθέσεις. Πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται. Μην τη σώζεις. Πες δεν άκουσα. Μίλα. Οι λέξεις έχουν έκθρες μεταξύ τους. Έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσει, σε ελευθερώνει άλλη. Τράβα μία λέξη από τη νύχτα στην τύχη. Ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη. Πες ελάχιστη που σε αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση. Λύπη ολόκληρη δική μου. Ολόκληρη νύχτα. Μίλα. Πες
αστέρι που σβήνει. Δεν λιγοστεύει η σιωπή με μια λέξη. Πες πέτρα, που είναι άσπαστη λέξη. Έτσι, ίσα ίσα, να βάλω έναν τίτλο σε αυτή τη βόλτα την παραθαλάσσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε που μας συντροφεύσατε σε αυτή την πρώτη παρουσίαση του έργου της Δέσποινας Παπαστάτη. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, κάτι να πείτε, θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω ίσως. Όχι. Οποιαδήποτε σκέψη σας αυτό. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είμαι μοναδική, βέβαια. Συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Από εδώ ή από εκεί. Όχι, θέλετε. Είσαι καλά στη σειρά. Για να φύγουν οι νέοι. Καλά στη σειρά. Я не могу, 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 я не
Πολύ ωραία. 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 Π